Καλημέρα, καλημέρα και καλώ σα βρίσκομαι. Α, μάλιστα. Μου το έκρινε ο Μιχάλη Χειμωνίδη. Δεν ήξερα ότι στην Ελλάδα τι κάλλον χιονίζει αυτή την ώρα, όπω έχετε δει. Κατάλευκο τοπίο. Δεν το είχα στο μυαλό μου ότι θα έχουμε χιονιάδε. Βεβαίω, με τόσο χαμηλέ θερμοκρασίε, λογικό είναι ένα άκρο χριστουγεννιάτικο πραγματικά τοπίο. Πάρα πολύ ωραία. Να λοιπόν, λευκά τα Χριστούγεννα, κυρίω στι ορεινέ περιοχέ φυσικά. Γιατί εδώ στα παιδινά προ το παρόν καταλαβαίνουμε το κρύο, τι πολύ χαμηλέ θερμοκρασίε. Όχι πάνω από 6-7 βαθμούς Κελσίου σήμερα γενικότερα σε όλη τη Θεσσαλία. Πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, με μείον βαθμούς Κελσίου θα έχουμε κατά τη διάρκεια της νύχτας. Αυτό σημαίνει προφανώς ότι θα έχουμε και χιονιάδες όπως βλέπουμε σε πολλές περιοχές. Σπηλιά Κισαβού, τώρα ίσως τον Κίσαβο ψηλά να χιονίζει στο χωριό όπως όλα δείχνουν, δεν έχει παρά μόνο κρύο φυσικά. Εικόνες που μας δείχνει ο Μιχάλης Χειμωνίδης και τον ευχαριστούμε θερμά από όλη τη Θεσσαλία. Είναι live εικόνα αυτή την ώρα τι καιρικές συνθήκες επικρατούν. Και φυσικά είμαστε μία ανάσα πραγματικά πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων. 20 σήμερα, τι έχουν απομείνει, μόλις 5 ημέρες, 4 για την ακρίβεια, γιατί και παραμονή μετά ανήμερα την Κυριακή. Τίποτε δεν έχει απομείνει για να καλωσορίσουμε φυσικά τα Χριστούγεννα, τα φετινά Χριστούγεννα που θα είναι σίγουρα διαφορετικά, γιατί δεν υπάρχουν περιοριστικά μέτρα, γιατί πολύ απλά το έχουμε ανάγκη, έχουμε τόση μεγάλη ανάγκη να φύγουμε. Όσοι από εμάς έχουμε φίλους σε ταξιδιωτικά γραφεία, αναφέρουμε τι φίλους όλοι έχουμε, σε ταξιδιωτικά γραφεία αυτό που μας λένε είναι ότι πραγματικά φέτος όπου φύγει, φύγει. Μα στα Χάνια του Πηλίου, δεν ξέρω στη Λίμνη Πλαστήρα, να και το Καρπενήσι με χιόνι που το βλέπουμε λιόλους τις προηγούμενες ημέρες, ή στο εξωτερικό, πάρα πολλοί προορισμοί, πάρα πολύ καλά θα πάει φέτος ο τουρισμός. Αυτό είναι θετικό, το λέω συνεχώς, γιατί δεν είναι ότι δουλεύουν τα ξενοδοχεία, δεν είναι ότι δουλεύουν τα ταβέρνες, δουλεύει γενικότερα η τοπική οικονομία. Αν ένα εστιατόριο πάει καλά, ένα ξενοδοχείο, σημαίνει ότι θα υπάρχουν και υπάλληλοι που θα δουλεύουν από πίσω και αυτό είναι σημαντικό. Ωραίες εικόνες, χριστουγεννιάτικες εικόνες, γιατί με τους βαθμούς που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες, με 20 βαθμούς Κελσίου, εντάξει, έλεγες δεν πάμε για Χριστούγεννα, πάμε για Πάσχα. Να λοιπόν, που αυτές οι εικόνες διαψεύδουν κάποιους, τουλάχιστον στις ορεινές περιοχές ή σε περιοχές, εν πάση περιπτώσει, που το χιόνι πέφτει πιο εύκολα σε σχέση με όλα τα παιδινά. Κατά τα λοιπά, πλούσια επικαιρότητα και σήμερα, παρότι βρισκόμαστε υποτίθεντος εισαγωγικών σε νεκρή εβδομάδα, είναι πάρα πολλά τα νέα. Εξάλλου, περιμένουμε και τις διακοπές του Πρωθυπουργού, δηλαδή. Ποιος θα μας το έλεγε, ότι θα περιμέναμε να δούμε. Πώς θα περάσει στο Μέτσοβο ο Πρωθυπουργός για να πάρει τις τελικές αποφάσεις, αυτό είπε ο ίδιος στους πολιτικούς συντάκτες, ότι πάντοτε λέει μεγάλες αποφάσεις παίρνονται στο βουνό. Μάλιστα και για πρόεδρο της Δημοκρατίας, στο βουνό ήταν όταν το σκέφτηκε, για να έχουμε έδιψο. Ευβίας παρακολουθούμε τώρα. Εντάξει, σκηνικό μάλλον του καιρού που θυμίζει χειμώνα, αλλά όχι με καιρικά φαινόμενα τέτοια. Ίσως στο βάθος και στα ψηλά να έχουμε έτσι κάποιες χιονοπτώσεις. Γενικότερα όμως θα είναι μία εβδομάδα έτσι με χαμηλές θερμοκρασίες, για να έχουμε ένα Σαββατοκύριακο με άνοδο θερμοκρασίας, όπως λένε οι μετεωρολόγοι. Έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε. Φυσικά, market, food pass, όπως έχει ονομαστεί. Ακόμη έβλεπα τώρα και το Γενικό Γραμματέα, ο οποίος προσπαθούσε να εξηγήσει τα ανεξήγητα. Νομίζω ότι ήταν λίγο ανέτοιμοι ή, εν πάση περιπτώσει, επειδή είναι το Φεβρουάριο που θα ξεκινήσει, κάπως και οι ίδιοι δεν τα έχουν βάλει σε μια σειρά για να μας δώσουν και εμάς να καταλάβουμε αν τελικά σε ένα μήνα δεν κάνεις τα ψώνια αυτά τα 40-50 ευρώ. Σου μένουν για τον επόμενο ή αν κάνεις περισσότερα ψώνια τον επόμενο μήνα θα αυξηθεί και το ποσό. Κάποια πράγματα, εν πάση περιπτώσει, που ακόμη δεν τα έχουν εξηγήσει. Σκιαθός, συννεφιασμένη και δειλά-δειλά προσπαθεί να βγει και ο ήλιος. Επίσης, ένας πολύ ωραίος χριστουγεννιάτικος προορισμός. Μην υποτιμάτε τα νησιά για το χειμώνα. Είναι πάρα πολύ όμορφα. Είναι εξαιρετικά και είναι και διαφορετικά, αν θέλετε. Τώρα, μα με τη βοήθεια του Μιχάλη Χειμωνίδη να καλημερίσουμε βέβαια και τον Κώστα Νάτση στη Λάρισα, αλλά και το κορίτσι μας την Έλληνα Κυριαζίδου στο τηλεφωνικό μας κέντρο, που είναι πάντοτε εκεί για τα ερωτήματά σας, για σας που δεν θέλετε να βγείτε στον τηλεοπτικό αέρα και θέλετε κάτι να ρωτήσετε, κάτι να πείτε, είναι εκεί για όλους σας. Πάμε τώρα με τη βοήθεια του Μιχάλη Χειμωνίδη να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των τοπικών εφημερίδων και φυσικά στο site του σταθμού μας astratv.gr και κάντε και ένα like σελίδα μας για να είστε πάντοτε ενημερωμένοι για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας, στη χώρα μας και στο εξωτερικό. Φωτιά σε κάδο σε Βόλο και Νέα Ιωνία. Νησάφι πια, 250 με 300 ευρώ κοστίζει ο κάθε κάδο. Χιονοθύελα πριν λίγα λεπτά στα Χάνια Πηλίου. Αν καταφέρουμε να δούμε και εικόνες φυσικά, σκιάθος, οι κάτοικοι τιμούν τις τοπικές ενδυμασίες του νησιού.
Καμπανάκια πολλαριστεί ο επιστήμονα για τη χαβούζα της Λάρισας, ένα χώρο υψηλής επικινδυνότητας εκπέμπισσός και καλή εισαγγελέα. Εφημερίδα Ελευθερία, ο λογαριασμός στο ασφαλιστικό ταμείο. Επίσης, κύμα αλληλεγγύη στην Λάρισα, θα δούμε πολλές φιλανθρωπικές εκδηλώσεις, θα δούμε μια εξαιρετική που ετοίμασε μάλλον ήδη η πνευμονολογική κλινική, αυξήσεις κίνητρα παραγωγικότητας, έπεσε το gov.gr, λογικό, βρέθηκε πέτρα με οθωμανική γραφή και ξεχασμένη η σεισμόπληκτη στο Δαμάσι, επίσης θα δούμε ρεπορτάζ. Εφημερίδα Κόσμος, για ένα τρίμηνο παρατείνεται η επιδότηση όσον αφορά την έκπτωση για την αντλία του πετρελαίου θέρμανσης, σημαντικό αυτό. Άνοδο κατέγραψαν οι συμβολιογραφικές πράξεις και επίσης βανδαλισμοί στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας, πέταξαν μπουκάλια με εμπογές, ευτυχώς δεν είχαμε ιδιαίτερες ζημιές. Αναβαθμίζεται ενεργειακά το κτίριο του ΤΕΕ. Και εφημερίδα Ταχυδρόμο, ζωή κόλλασε από συμμαθητές, πλήρης ανατροπή στη δίκη του γονέα με την καραμπίνα. Είχα δανειστεί από το Κογλίφους, φυλάκιση 5 ετών σε πρώην ταμεία του Δήμου Βόλου. Και πάμε και στην εφημερίδα η αλήθεια, έρχεται το Market Pass ή αλλιώς Food Pass. Το Market Pass αναμένεται να τεθεί σε ισχύ από τον Φεβρουάριο για 6 μήνες έως τον Ιούλιο του 2023 και θα δούμε. Και δήμε, ολοκληρώθηκε με επιτυχία η δράση ανακύκλωσης ρούχων και έργα οδικής ασφάλειας και 6 νέοι κυκλικοί κόμβοι 24 εκατομμυρίων ευρώ όσον αφορά από την περιφέρεια Θεσσαλίας για τη Δυτική Θεσσαλία. Πάμε τώρα σιγά σιγά, όμορφα Τρίκαλα, τα Τρίκαλα βουλιάζουν, η Θεσσαλία βουλιάζει, χριστουγεννιάτικος προορισμός, βροχερά όπως βλέπουμε τα Τρίκαλα σήμερα, με πάρα πολύ υγρασία εξάλλου στις περιοχές μας και αρκετή κινητικότητα και λογικό είναι, είμαστε και μια εβδομάδα πριν από τις γιορτές, δεν είναι μόνο η επισκεψιμότητα, είναι και ο κόσμος που θέλει να βγει να ψωνίσει, έτσι, συγγνώμη, και να ετοιμαστεί για τα Χριστούγεννα. Θεόπετρα Καλαμπάκας, επίσης ένα σκηνικό καιρού χειμωνιάτικο και βροχερό, έτσι, δεν το συζητώ. Τώρα στα δικά μας, πάμε σιγά σιγά να ανοίξουμε και να ξεφυλίσουμε την πρωινή ατζέντα, να δούμε τι έγινε με την αποφυλάκηση τελικά, ή μάλλον αφέθηκε ελεύθερος ο αστυνομικός που πυροβόλησε και δυστυχώς σκότωσε το 16χρονο Ρωμά. Να δούμε λοιπόν όλες τις λεπτομέρειες, ενώ αμέσως μετά θα πούμε γιατί η αστυνομία είναι σε ετοιμότητα, γιατί υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για ξεσηκωμό των Ρωμά. Πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Ελεύθερος με τον περιορισμό της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, αφέθηκε ο αστυνομικός που πυροβόλησε και σκότωσε τον 16χρονο Ρωμά Κώστα Φραγκούλη. Το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Θεσσαλονίκης έλυσε τη διαφωνία ανακριτή και εισαγγελέα. Κάνοντας δεκτή την πρόταση του ανακριτή, ο οποίος ζήτησε να αφαιθεί ελεύθερος με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα. Κατά την απολογία του στον έκτο ανακριτή, ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι βρισκόταν σε άμυνα, γιατί ο 16χρονος οδηγός του καταδιωκόμενου οχήματος επιχείρησε να εμβολιάσει τη δεύτερη μηχανή της Ελλάς. Ανέφερε ότι πυροβόλησαν κινήσεις στοχεύοντας το αυτοκίνητο και όχι στον οδηγό. Οι τρεις δικαστές του Συμβουλίου Πλημελιωδικών αποφάσισαν για τη διαφωνία εισαγγελέα ανακριτή, λαμβάνοντας υπόψη τη δικογραφία που σχηματίστηκε πριν εκπνεύσει ο 16χρονος. Γιατί προβλέπεται ένα χρονικό περιθώριο 5 ημερών που δεν μπορεί να παραταθεί και γιατί μέχρι την ώρα της απόφασης δεν είχαν διαβιβαστεί τα απαραίτητα έγγραφα, πιστοποιητικό θανάτου, ιατροδικαστική έκθεση και άλλα. Αρχικά εις βάρος του 34χρονου αστυνομικού ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Το προσεχές χρονικό διάστημα, σύμφωνα με πληροφορίες, η δικογραφία θα επιστρέψει στον ανακριτή, ο οποίος θα ζητήσει να αλλάξει κατηγορία και να ασκηθεί ποινική δίωξη από την εισαγγελία για ανθρωποκτονία τετελεσμένη. Ο κατηγορούμενος θα κληθεί ξανά για συμπληρωματική απολογία και δεν είναι απίθανο να προφυλακιστεί, σύμφωνα με νομικούς κύκλους. Υπενθυμίζεται πάντως ότι από την πλευρά της οικογένειας του θύματος και η κοινότητα των Ρωμά ζητούσε δικαιοσύνη και την προφυλάκηση του κατηγορούμενου αστυνομικού. Αυτά λοιπόν, να και τα Χάνια του Πηλίου, μείον 6, καλά βλέπω, μείον 6 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα, βλέπουμε εκεί στο Χάνι του Κοκκίνη, που έχει βάλει και τα γιορτινά, βλέπω και τα στεράκια εγώ στο βάθος, κάντε ραγκό που ανάψετε και τα λαμπάκια να τα βλέπουμε, τι ωραία που θα είναι, χριστουγεννιάτικο τοπίο, εκεί θα θέλαμε να είμαστε τώρα με τον Μιχάλη Χειμωνίδη και όλο το team εδώ του Άστρα, να απολαμβάνουμε τον καφέ και να περιμένουμε πότε θα φάμε τις σούβλες το μεσημέρι. Εξαιρετικό σκηνικό, πώς μας έχει κάνει το χατήρι αυτός ο καιρός, πραγματικά. Όμως, γιατί αυτό το σκηνικό μας αρέσει τα Χριστούγεννα. Μας αρέσει να το βλέπουμε χιονισμένο το τοπίο στα Χάνια και γενικότερα στον ορεινό όγκο. Θεωρώ ότι ο καιρός μας αγαπάει. Αγαπάει και την τσέπη μας, αγαπάει όμως και την ψυχολογία μας. Γιατί αν θες να δεις χιόνι, θα πας στα Χάνια του Πηλίου, θα πας σε ορεινές περιοχές, στο Λιβάδι, στη Σπηλιά Ολύμπου, θα πας στην Λίμνη Πλαστίδα, θα πας στα ψηλά στην Ελάτη για να δεις πολύ ωραίες χιονισμένες περιοχές. Αν καταλαβαίνω, δεν
χιονίζει όμως αυτή την ώρα και βλέπουμε εκεί Περτούλη. Προφανώς Περτούλη, εντάξει, κάρτι ποστάλ είναι αυτές οι περιοχές. Γι' αυτό η Θεσσαλία το 50% και πλέον από το σποτ του ΕΟΤ για τους χειμερινούς προορισμούς είναι στη Θεσσαλία. Είναι από τη Θεσσαλία και λογικό είναι. Όταν βλέπεις αυτή την εικόνα, λες εντάξει, σαν να είναι μια κάρτα που τη βάζεις κάτω στο γενιάτικο δέντρο και λες τι ωραία που είναι αυτό το μέρος, στο εξωτερικό είναι όχι. Είναι στο Περτούλη, είναι στα Χάνια όπως είδαμε νωρίτερα, πολλές ωραίες περιοχές, αγνωστολισμένα πραγματικά τα χωριά μας, πανέμορφη Θεσσαλία, την αγαπάμε και ας μας λένε τοπικιστές, δεν πειράζει. Τώρα, πάμε στα δικά μας. Ο Μιχάλης Χειμωνίδης δεν θέλει να κάνουμε κομπή σήμερα. Σου λέει κάτσε να δείξω εγώ ωραία τοπία που ξεμυαλίζουμε έτσι κι αλλιώς εγώ. Μ' αρέσει, μ' αρέσουν τα ταξίδια πάρα πολύ. Προτιμώ πραγματικά και να μην φάω κάτι που λέει ο λόγος και να πάρω το αυτοκίνητο και να φύγω. Τα αγαπώ τα ταξίδια, αγαπώ τη Θεσσαλία απ' άκρη σ' άκρη. Τώρα, πάμε να δούμε τι έγινε εκεί στη Νέα Σμύρνη. Ελλάδα τρικάλων όσο πάει και κλείνει ο καιρός, βλέπετε έτσι. Έχουμε αρκετό χιόνι αυτή την ώρα που πέφτει. Θεωρώ ότι δεν έχουμε και προβλήματα γιατί δεν έχω δει και κάτι. Να υπάρχουν κάποια προβλήματα. Θα δούμε βεβαίως γιατί η μέρα ακόμη τώρα ξεκινά και μάλιστα απόψε το βράδυ θα έχουμε και τις πιο χαμηλές θερμοκρασίες αυτής της εβδομάδος. Οπότε καταλαβαίνετε λοιπόν ότι θα είναι μια δύσκολη μέρα. Τώρα, να πούμε στη Νέα Σμύρνη το μακελιό αυτό που ξέρετε, ξεκαθάρισμα λογαριασμών προφανώς. Ο ένας εκ των δύο, μάλλον και οι δύο αλβανικής καταγωγής, ο ένας εκ των δύο ήταν σεσημασμένος. Μάλιστα για υποθέσεις ναρκωτικών και όχι μόνον. Ήταν εξάλλου γνωστός ως ο Νίκος εκεί στην περιοχή, ως μπράβος της νύχτας. Αλλά αυτό που σίγουρα δεν μας σοκάρει η είδηση ότι σκοτώσαν για ξεκαθάρισμα λογαριασμών έναν μπράβο της νύχτας. Αυτό που μας σοκάρει όμως είναι ότι εκεί που απολαμβάνει τον καφέ σου ήσυχα και ωραία με την οικογένειά σου, ξαφνικά έρχεται το πιστολέρο μπροστά στα μάτια σου, μπροστά σε οικογένειες, μικρά παιδιά, απέναντι ακριβώς μια παιδική χαρά, μέρα μεσημέρι να ανοίγει πύρη και να σκοτώνει τους ανθρώπους μπροστά στα έντρομα μάτια απλών θαμώνων, απλών πολιτών που απλά πάνε να πιούν έναν καφέ. Αυτό νομίζω ότι μας σοκάρει ακόμη περισσότερο. Δεν έγινε σε ένα στενό ένα βράδυ, δεν έγινε έξω από ένα μπαρ, δεν έγινε. Δεν ξέρω, εκτός κέντρου κάποιας πόλης, έγινε στην καρδιά της Νέας Σμύρνης ένα πολυσύχναστο πραγματικά καφέ με πάρα πολύ κόσμο. Ποιος περιμένει τώρα να κάτσει να πιει τον καφέ του και ακριβώς δίπλα να έρχεται ο άλλος χωρίς τέτοια ψυχραιμία, λέγανε θαμώνες, τέτοια ψυχραιμία. Καλά, αυτή είναι έτσι κι αλλιώς επαγγελματίες δολοφόνοι, έτσι. Η χειρουργική μάσκα δυστυχώς αυτές τις κινήσεις βοηθά να καλύπτει στο μισό πρόσωπο και τα χαρακτηριστικά. Με μια κουκούλα πήγε, πυροβόλησε 5 φορές, έφυγε και οι δύο νεκροί. Πάμε να δούμε λοιπόν το απίστευτο μακελιό έτσι στη Νέα Σμύρνη. Νέο βίντεο ντοκουμέντο λίγο μετά την επίθεση δολοφονίας από τον κουκουλοφόρο εκτελεστή στην καφετέρια της Νέας Σμύρνης ήρθε σήμερα στο φως της δημοσιότητας. Στο οπτικό υλικό από τη διπλή δολοφονία στη Νέα Σμύρνη, που εξασφαλίστηκε από δημοσιογράφους, αποτυπώνεται το δεύτερο θύμα, που κοίταται στο έδαφος μετά τις σφαίρες που δέχτηκε από το πιστόλι του αδίστακτου φωνιά. Πρόκειται για έναν 44χρονο Αλβανό, που κάθονταν στο ίδιο τραπέζι με έναν 41χρονο ομοεθνή του, ο οποίος πέθανε ακαριά από τους πυροβολισμούς. Πάνω από το 44χρονο, που όπως και εσείς μπορείτε να δείτε, έχει τις αισθήσεις του, έχουν σπεύσει αστυνομικοί και υπάλληλοι του καταστήματος προκειμένου να του προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες και να του δώσουν κουράγιο και δύναμη ως ότου τον παραλάβει το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ο 44χρονος που είχε τραυματιστεί κοντά στο θώρακα διακομίστηκε στο νοσοκομείο και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Ωστόσο δεν τα κατάφερε και λίγη ώρα αργότερα θα αφήσει την τελευταία του πνοή. Επιπλέον από τις 7 σφαίρες που έριξε ο δράστης τραυματίστηκε και μια κοπέλα στο πόδι η οποία διακομίστηκε στο νοσοκομείο. Ο δράστης χρειάστηκε λίγα δευτερόλεπτα για να πραγματοποιήσει τη δολοφονική του ενέργεια, ενώ ο τρόπος αλλά και η ψυχραιμία με την οποία έδρασε αποδεικνύουν ότι πρόκειται για επαγγελματία. Εν τω μεταξύ, σοκαρισμένοι είναι όσοι βρίσκονταν χθες το βράδυ στην πλατεία της Νέας Σμύρνης, την ώρα που έπεσαν οι πυροβολισμοί στην καφετέρια. Αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε χαρακτηριστικά σε δημοσιογράφους ούρλιαζαν όσοι ήταν εδώ την ώρα που πυροβολούσε. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά έως τώρα, ο δράστης κρυβόταν σε θάμνους κοντά στο μαγαζί. Μπήκε στην καφετέρια και εκτέλεσε ψυχρό το στόχο του. Εντάξει, βλέπεις τις εικόνες από το κλειστό κυκλώμα και λες εντάξει, ταινία είναι, δεν μπορεί να έχει συμβεί αυτό σε καμία περίπτωση. Είναι μια πολύ κακή ταινία. Δυστυχώς όμως είναι η πραγματικότητα. Και εκεί που λες, με έχει σοκάρει αυτό, όλο έρχεται μια άλλη είδηση, μας σοκάρει ακόμη περισσότερο. Τώρα, να πούμε ότι μεθαύριο βγαίνει η απόφαση σχετικά με την Εύα Καηλή, αν τελικά θα παραμείνει προφυλακισμένη και δει να περάσει τις γιορτές του Χριστουγέννου, όχι σε κάποιο σαλέ, αλλά στις φυλακές του Βελγίου.
Εντάξει, οι Βέλγοι αναλυτές και όχι μόνο και άνθρωποι που γνωρίζουν και για τις ποινές λένε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να θεθεί ελεύθερη. Έδωσε εξηγήσεις η Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με τον κύριο Αβραμόπουλο, με τα δωράκια των 5.000 ευρώ το μήνα από ΜΚΟ. Αυτές οι ΜΚΟ, πραγματικά, όπου ακούς, λες κάτι βρωμάει από πίσω. Δυστυχώς, κάτι πρέπει να αλλάξει με αυτές τις ΜΚΟ, κάτι πρέπει να αλλάξει γενικότερα. Οι ανθρώπους που μιλούν για ηθική, όπως η Εύα Καϊλή, έβλεπα χθες πάνω από 10-15 συνεντεύξεις που έλεγε πώς να μεγαλώσει το παιδί της με ηθική, πώς να μεγαλώσει το παιδί της με αξίες. Και η ίδια, δυστυχώς, με όλα αυτά που μέχρι τώρα, τουλάχιστον, αν και μέχρι να αποδειχθεί, λένε ότι είναι αθώα, αλλά μέσα σε μια βαλίτσα με 600.000 ευρώ, ένα μπιμπερό, δηλαδή αυτό με έχει στοιχειώσει αυτή η εικόνα που έχω στο μυαλό μου, ένα μπιμπερό και ένα iPad που έπαιζε το παιδάκι της, πραγματικά είναι σοκαριστικό, πραγματικά. Δεν ξέρω αν τελικά θα πείσει τις ανακριτικές αρχές του Βελγίου. Όπως και να έχει, θολό το τοπίο για τη Σπυράκη, θολό το τοπίο για τον Αβραμόπουλο. Όλοι σκεφτόμαστε πολλά και διάφορα. Είδαμε και την υπόθεση Τράγκα. Ο κόσμος που πεινάει, που περιμένει πώς και πώς θα πάρω τα 250 ευρώ. Χθες δεν ξέρω πόσα μηνύματα, δεν έκατσα και να τα μετρήσω. Εκατοντάδες, μπορεί να είναι και εκατοντάδες. Γέμισε η σελίδα μου στο Facebook να με ρωτάνε, το παίρνω 250 ευρώ. Τι γίνεται με το e-food, δηλαδή, με το e-food, λέω, συγγνώμη, με το food pass, μας έχουν τρελάνει κι αυτοί. Πραγματικά όμως είναι λυπηρό την ώρα που ακούς για πακτολό χρημάτων, την ώρα που ακούς για χιλιάδες ευρώ, για εκατομμύρια, εσύ να λες θα τα πάρω τα 200 ευρώ, θα τα πάρω τα 100, θα τα πάρω τα 40. Χθες μπήκε και το οικογενειακό επίδομα, το 1,5 επιπλέον. Είναι μια ανάσα για οικογένειες, ιδιαίτερα αν έχεις και πάνω από δύο παιδιά, είναι ακόμη μεγαλύτερη ανάσα. Το λέω συνεχώς και έχω παρεξηγηθεί κιόλας. Δεν είμαι υπέρ των επιδομάτων, είμαι υπέρ μιας καλής ποιοτικής ζωής, να έχουν δουλειά όλοι, να μην χρειάζεσαι τα επιδόματα, να μην στείνεσαι σε ένα συσίτιο, να μην πας σε ένα κοινωνικό παντοπολείο, αλλά από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη, ναι, φυσικά και να δοθούν, φυσικά και θα βοηθήσουν. Μην κοιτάτε που κατά λάθος δεν ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ τα 600 ευρώ στη Βουλή για τους ένστολους. Ακόμη λιμενικοί ένστολοι πήραν επιδόματα. Θα μου πεις, λύνεται το πρόβλημα του Σοφία? Όχι, δεν λύνεται το πρόβλημα σε καμία περίπτωση. Ακόμη και το food pass δεν θεωρώ ότι είναι και ένα μέτρο που τουλάχιστον μέχρι στιγμής φαίνεται θα λύσει προβλήματα. Δηλαδή τα 20 και τα 40 ευρώ στο market, για όσους από εμάς ξέρουμε και πας και ψωνίζεις, λες εντάξει, είναι κουκίδα στον ωκεανό. Παίρνεις δύο απορρυπαντικά, δύο σαμπουάν, πας στο ταμείο και πληρώνεις ένα 40 ευρώ και δεν έχεις πάρει τίποτε φαγόσιμο. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να γίνουν άλματα, όχι βήματα, εάν θέλουμε να ζήσουμε και όχι να επιβιώσουμε και όχι να έχουμε ανάγκη τα 100 και τα 200 ευρώ. Είναι προκλητικό και για κάποιους πολιτικούς οι οποίοι παίρνουν 14, 15, 20, 25 χιλιάδες ευρώ να ζητούν και άλλα και άλλα και άλλα την ώρα που ο κόσμος ψάχνει στην τσέπη του και του λείπουν 90 λεπτά να συμπληρώσει ένα ευρώ. Δεν είναι κρίμα, πολύ κρίμα. Και τα λοιπά, ψηφίζουμε, τους ξαναψηφίζουμε. Και φτάσαμε στο σημείο να λέμε, αχ, πότε θα πάει στο Μέτσο ο Πρωθυπουργός για να πάρει τις αποφάσεις. Τι να πει κανείς. Για την Τουρκία, τι να πω τώρα. Η προκλητικότητα δεν έχει όρια. Μας προκαλεί μάλλον με κάθε του δήλωση. Εγώ έχω κουραστεί. Θεωρώ λοιπόν ότι όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές στην Τουρκία, τόσο η προκλητικότητα θα αυξάνεται. Ας είμαστε ψύχρεμοι και ας μην δίνουμε και τις απαντήσεις που κάποιες φορές δεν χρειάζεται, γιατί όσο απαντάς νομίζω ότι τόσο πιο πολύ προκαλείς και τους ίδιους. Πάμε σε διαφημίσεις, επανερχόμαστε. Θεόπετρα Καλαμπάκας βλέπουμε, αλλά όλη την ώρα μας δείχνει ωραίες εικόνες από τη Θεσσαλία και όχι μόνο, και η Σκύρος, η συννεφιασμένη Σκύρος, έτσι, ένα πολύ ωραίο όμως τοπίο, το λιμάνι εκεί της Σκύρου. Ωραίες εικόνες, χειμωνιάτικες βέβαια, αλλά μας αρέσει και ο χειμώνας, τι να κάνουμε. Πάμε σε διαφημίσεις, επανερχόμαστε. Έχουμε πάρα πολλά τοπικά νέα. Βεβαίως θα απαντήσουμε τι γίνεται για την εβδομάδα των πληρωμών. Έχει βγει από ό,τι φαίνεται και η ημερομηνία για το τσεκ. Όλα αυτά σε λίγο.
Εδώ λοιπόν, επιστροφή στην πρωινή ατζέντα και αφού αγαπά με τα χάνια, ο Μιχάλης Χειμωνίδης λέει να μας δείξει τον μείον 5 που λέει. Ένα πολύ ωραίο όμως σκηνικό του καιρού. Όπως βλέπετε, πεντακάθαρος ο δρόμος. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Εξάλλου το χιόνι είναι τόσο όσο για να το απολαμβάνεις. Καλημέρα στον κύριο Μάνο Κοκκίνη και την κυρία Γιώτα Κοκκίνη εκεί που μας παρακολουθούν στα ψηλά και ετοιμάζονται φυσικά και οι ίδιοι για τα Χριστούγεννα. Πόσο όμορφο τοπίο πραγματικά έτσι μας αλλάζει την διάθεση. Τώρα στα δικά μας πάμε να ρίξω μια ματιά τι γίνεται με τους αγρότες, τι γίνεται με τον αγροτικό τομέα. Βγήκαν και πάλι στους δρόμους με τα αγροτικά τους μηχανήματα. Θα πάμε μια βόλτα μέχρι τα Φάρσαλα. Εκεί λοιπόν είναι η πρώτη προειδοποιητική, θα έλεγε κανείς, έτσι, εξόρμηση των αγροτών, διότι θα ακολουθήσουν και άλλες. Μην ξεχνάτε, αρχές του Γενάρη έχουμε και το πανελλαδικό συντονιστικό όργανο των μπλόκων των αγροτών όλης της χώρας, όπου θα αποφασίσουν τις περαιτέρω κινήσεις τους. Η ενεργειακή κρίση, το κόστος παραγωγής τους βγάζει στο δρόμο, δεν αντέχουν άλλο και ζητούν και αφορολόγιο το πετρέλαιο. Όλα λοιπόν θα τα δούμε. Περισσότερο από 50 τρακτέρ συγκεντρώθηκαν στην καρδιά της πόλης των Φαρσάλων και πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Πλημμύρισε το κέντρο του Φαρσάλου σήμερα το πρωί από διαμαρτυρόμενους αγρότες που ζητούν από την κυβέρνηση άμεσα μέτρα στήριξης λόγω του ενεργειακού προβλήματος αλλά και της σημαντικής πτώσης των τιμών διάθεσης των προϊόντων που παράγουν. Πραγματοποιούμε σήμερα στα Φάρσαλα ένα αγροτικό συλλαλητήριο το οποίο έχει ικανοποιητική συμμετοχή παρόλες τις αντίξιες καιρικές συνθήκες που υπάρχουν. Όλο αυτό και η συμμετοχή των αγροτών με τα τρακτέρ τους δείχνει ότι το πρόβλημα είναι υπαρκτό, ότι πλέον το πρόβλημα είναι πρόβλημα επιβίωσης και θα πρέπει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης αλλά και συνολικά η κυβέρνηση να σκύψουν πάνω τα προβλήματα αγροτών και κτηνοτρόφων και να δώσουν λύσεις στα θεσμικά και όχι μόνο από προβλήματα που απασχολούν τον κλάδο. Ο εκρηκτικός συνδυασμός αύξησης του κόστους παραγωγής με την μειωμένη τιμή σε ορισμένα αγροτικά προϊόντα είναι αυτός που δεν μας επιτρέπει να καθίσουμε και την επόμενη χρονιά να κάνουμε αυτό που θέλουμε, δηλαδή να καλλιεργήσουμε τη γη μας και να παραμείνουμε στα χωριά μας. Θα πρέπει άμεσα, ζητάμε άμεσα από την κυβέρνηση να πάρει λύσεις όσον αφορά το κόστος παραγωγής, το οποίο είναι η μείωση της τιμής της κιλοβατόρας στα 7 λεπτά, όπως ήταν παλιά το αγροτικό τιμολόγιο, και κατάργηση, πλήρης κατάργηση της ρήτρης αναπροσαρμογής. Ζητάμε αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο σαν αγροτικό κίνημα, σαν ενωμένο αγροτικό κίνημα, και αν δεν γίνεται, τουλάχιστον να επιστρέψουμε στο παλιό καθεστώς με 190 εκατομμύρια ευρώ επιστροφή ειδικού φόρου πετρελαίου και να δοθεί επιπλέον χρηματοδότηση για τα λοιπάσματα και όχι αυτά τα 60 εκατομμύρια ευρώ που στην ουσία είναι ψίχουλα για αγρότες και κτηνοτρόφους. Επίσης, ζητάμε να υπάρχουν κατώτερες συγκεκριμένες τιμές στα αγροτικά προϊόντα μας, ώστε να μπορούμε να βγάλουμε ένα εισόδημα και να μπορέσουμε να ζήσουμε τις οικογένειές μας. Και επιτέλους, πραγματικά μετά από τόσα χρόνια, να αλλάξει αυτός ο αναχρονιστικός κανονισμός του ΕΛΓΑ και να διαμορφωθεί σύμφωνα με τις συνθήκες της κλιματικής αλλαγής. Όλα αυτά θα πρέπει να υπάρχει διάθεση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και να πάρθουν εξικέλευτες πολιτικές αποφάσεις, ώστε να γίνει επιτέλους πραγματικότητα εξαγγελία του Πρωθυπουργού του κ. Μητσοτάκη προεκλογικά, ο οποίος έλεγε ο πρωτογενής τομέας θα είναι η ατμομηχανή ανάπτυξη αυτής της χώρας. Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας Χρήστος Αδαμόπουλος είπε μεταξύ άλλων πως δυστυχώς έχουμε ένα τεράστιο κόστος παραγωγής, ενώ οι τιμές στα προϊόντα μας κατρακυλάνε. Δυστυχώς για ακόμα μία φορά οι αγρότες των Φαρσάλων αυτή την εποχή ξαναβγαίνουν σε συλλαλητήριο. Ας αναλογιστεί η κυβέρνηση και κάθε κυβέρνηση για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό. Δυστυχώς έχουμε ένα τεράστιο κόστος παραγωγής και τα προϊόντα μας, οι τιμές των προϊόντων μας άρχισαν να κατρακυλάνε. Ειδικά στο βαμβάκι αυτή τη στιγμή έχουμε χάσει το 50% της αρχικής τιμής. Μιλάμε για εξωφρενικά πράγματα. Θα υπάρξει συνέχεια των κινητοποιήσεων, θα υπάρξουν και άλλες συγκεντρώσεις και εκεί θα αποφασίσουμε τις περαιτέρω κινήσεις μας σαν αγροτικό κίνημα. Οι αγρότες ζητούν δέσμη μέτρων στήριξη, μεταξύ των οποίων είναι η μείωση του ενεργειακού κόστους, η πλήρης κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής καθώς και η καθολική παροχή αφορολόγητο αγροτικού πετρελαίου. Αυτά λοιπόν ζητούν οι αγρότες. Να δούμε λοιπόν εάν τελικά εκεί στο Μέτσοβο που θα πάει και ο Πρωθυπουργός σκεφτεί κάτι, οραματιστεί το πνεύμα του Χριστουγέννου, το βοηθήσει και δει λίγο περισσότερο έτσι σε βάθος τα προβλήματα των αγροτών αλλά και των κτηνοτρόφων. Δεν πρέπει να τους ξεχνάμε. Καρπενήσι, live εικόνα, παρακολουθούμε τώρα. Έτσι έχει μια ελαφριά χιονόπτωση, όσο για να λες ότι είμαστε στην καρδιά του χειμώνα. Κατά τα λοιπά, πάμε σε γραμμή, λέει ο Μιχάλης Χειμωνίδης, με την Εδιψώ Ευβίας που έχει και αέρα, όπως βλέπουμε. Καλημέρα σας.
Καλημέρα, Κρυζή μου Σοφούλα. Είμαι πολύ χαρούμενος που μιλάω μαζί σου αυτή τη στιγμή. Καλημέρα και εμείς πολύ χαρούμενοι που σας έχουμε στην παρέα μας για ακόμη μια φορά, κύριε Στέφανε. Τι κάνετε? Δόξα τω Θεώ καλά, Σοφούλα. Δόξα τω Θεώ καλά. Χαίρομαι που είστε καλά και βεβαίως είναι και λίγο χειμωνιάτικο το σκηνικό του καιρού σήμερα και στα Τρίκαλα. Ναι, έχει ναι. Πέσει αισθητά η θερμοκρασία. Αλλά εντάξει, είμαστε και περί τα τέλη του Δεκέμβρη. Άμα δεν κάνει και τώρα κρύο, πότε να κάνει? Μάλιστα. Δεν το συζητώ. Αλλά δεν πτώμαστε εμείς με χιόνια, με βροχές. Μια χαρά είμαστε. Απτόητοι. Τι να πει και η Γερμανία, μου έλεγε η κυρία Τούλα το πρωί και την καλημερίζουμε κιόλας. Καλά, έφτασε μείον 10 βαθμούς στη Γερμανία. Πολύ, πολύ κρύο. Τώρα μου στείλει και ο κύριος Θανάσης Κούτρας. Έχουμε, λέει, ζέστη, λέει, γύρω-γύρω, 10-11 βαθμούς πάνω από το 0. Επιτέλους, από τους μείον 10 πήγαν στους συν 10 στη Γερμανία. Πάλι καλά. Γιατί πέρασαν πολύ δύσκολες μέρες και στη Γερμανία. Πολύ κρύο, πάρα πολύ κρύο. Ναι, ναι. Βέβαια, εκεί στις βόρειες χώρες γενικότερα είναι μαθημένοι για αυτοί από το κρύο. Εμείς λίγο εδώ, όταν κάνει λίγο κρύο. Δεν τα πάμε και τόσο καλά, εν πάση περιπτώσει. Μία ανάσα πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων και έχουμε ανάγκη και εμείς να αλλάξει λίγο η διάθεσή μας. Ζεσταίνεται και η τσέπη μας σιγά σιγά με τα επιδόματα. Μα η θέρμανση ακολουθεί, το τσεκ. Αλλά θέλουμε και λίγο τραγουδάκι τώρα έτσι για να αλλάξει ακόμη περισσότερο η διάθεση. Μάλιστα, Σοφούλα, μάλιστα. Θα στείλω λίγο και τα χαιρετίσματα, Σοφούλα, στην Οροστιάδα πάνω στο Βάη και στην οικογένειά του, στο Πήλιο. Τα παιδικά στους γονείς σου, στην Κάρα Δομοκού εκεί, στη γιαγιά την Αναστασία, τη γιαγιά σου εκεί. Θυμάστε όλους, στον κύριο Σάκη Κοκκίνη επίσης και στην οικογένειά του, στον μικρό Μιχάλη που μαθαίνω όταν είναι σπίτι και δεν έχει σχολείο. Είναι φαν της εκπομπής και του Άστρα, λέει μόνο πια. Αν δεν πενέψουμε και το σπίτι μας, αν δεν μας βλέπει και το ίδιο μας το σπίτι, τι κάνουμε άλλωστε, έτσι δεν είναι? Μάλιστα, έτσι είναι, έτσι ακριβώς. Να εδώ τους τηλεθεατές, τους δικούς μας που αγαπάμε πολύ. Και Σκόπελο παρακολουθούμε τώρα και έχει αέρα. Βλέπεις και από την κάμερα πώς κουνιέται, οπότε Σκόπελος με αέρα σήμερα. Καλημέρα και σε όλους. Στην αγαπημένη Μαριάνθη από τον Τύρναβο, την κυρία Κατερίνα τον Μακριχώρη, την κυρία Σοφία και τον αγαπημένο κύριο Γρηγόρη, την κυρία Μίνα που τόσο πολύ αγαπώ, την αγαπημένη Βάνα, την Τριανταφυλιά. Είναι τόσοι πολλοί τηλεθεατές και είμαστε τόσο αγαπημένοι εδώ στην πρωινή ατζέντα. Τι να σας πω, γι' αυτό τους αγαπώ όλους, γιατί είμαστε μια πολύ πολύ μεγάλη παρέα. Σας είπα, είχα πάει στην Καλαμπάκα την προηγούμενη εβδομάδα. Εκεί στη Μήκανη, είναι περιοχή, εγώ νόμιζα και χωριό, αλλά έκανα λάθος. Στη Μήκανη, το έχετε ακουστά? Ναι, ναι, Μήκανη, ναι, ναι. Μήκανη, η περιοχή εκεί. Είναι. Είναι χωριό, δεν είναι και χωριό? Δεν νομίζω. Περιοχή ονομάζεται Μήκανη. Γιατί μου εξήγησε ο άντρας μου, λέει, δεν είναι χωριό. Μην πεις κανένα χωριό, λες, στον αέρα. Νόμιζα ότι στο βάθος μετά ακολουθεί και χωριό. Αλλά από ό,τι έμαθα μετά, η περιοχή λέγεται Μήκανη. Ωραία, πάρα πολύ όμορφα. Και έχουμε και τηλεθεατές εκεί, σε μια ταβέρνα εκεί, τους ιδιοκτήτες, τους ανθρώπους εκεί που δουλεύουν. Και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι τηλεθεατές εδώ του Άστρα. Μας βλέπουν από άκρη σ' άκρη στη Θεσσαλία και όχι μόνο. Στην όμορφη Χαλκιδική επίσης μας βλέπουν. Στην Εύβοια και μέσω διαδικτύου βεβαίως, γιατί είμαστε πολύ μπροστά εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ο Άστρα και μέσω διαδικτύου μεταδίδει το πρόγραμμα. Οπότε καταλαβαίνετε λοιπόν, στην άλλη άκρη του κόσμου μπορούν να μας βλέπουν. Πάμε τώρα να μην μακρηγορώ εγώ γιατί μην μιλώ και πάρα πολύ, γιατί θέλω να σας ακούσουμε τώρα. Εμένα θα ακούει ο κόσμος. Να ακούσουμε. Ωραία, και ωραία. Να διασκεδάσει. Καλημέρα και την κυρία Ανθή, τον Νίκο, το φίλο μου εδώ και στη Φανή και τα ξαδέρφια μου στα Σερβοτά Τρικάλων. Πάμε στο Φουλά. Και στην αγαπημένη Ανθή, πάμε να τα ακούσουμε. Ποιο ιδέψα για σαρκαδιάνη, ποιο ιδέψα βρεψάρι στο βουνό. Και θάλασσας παραμένει Αρκαδιάννη καημένη, και θάλασσας παραμένει Αρκαδιάννη καημένη. Ποιος είδε τη γεια σου Αρκαδιάννη, ποιος είδε τη βρε την Αρκαδιάννη. Τα κλέφτηκαν δεμένοι, Αρκαδιάννη καημένοι. Τα κλέφτηκαν δεμένοι, Αρκαδιάννη καημένοι. 12 χρόνια σου Αρκαδιάννη, 12 χρόνια βρε χρόνο σε καμέ. Τα κλέφτηκαν δεμένοι, Αρκαδιάννη καημένοι. Τα κλέφτηκαν δεμένοι, Αρκαδιάννη καημένοι.
σημάδι και πάλι κατεφάνι που ρίχναν στο σημάδι αρκάδιανοι καημένοι. Σοφούλα, ευχαριστώ. Να είστε καλά, εμείς ευχαριστούμε. Βλέπουμε και το χάρι του Κοκκίνη. Αχ, πότε να πάμε εκεί πέρα, πότε να πάμε, μαζευτούμε όλοι μαζί να πάμε. Γιατί χειμώνα, καλοκαίρι είναι πανέμορφα, πανέμορφα. Και η πηλιορίτικη εξάλλου φιλοξενία είναι συγκλονιστική. Κύριε Στέφανε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να μην μείνει κανένας κάτω στον κάμπο, όλοι να πάνε πάνω. Όλοι να πάνε πάνω να χαρούν το χιόνι, να χαρούν τις ωραίες στιγμές. Και ελπίζουμε στις γιορτές να καταφέρω, αν έρθω έτσι και έχω χρόνο στα Τρίκαλα, πολύ θα χαρώ να σας πάρω ένα τηλέφωνο να βρεθούμε. Γιατί ήρθα πολύ βιαστικά την Παρασκευή και αργά το βράδυ και όλες με τη μικρή. Όταν θα έχω χρόνο, πραγματικά να απολαύσουμε και ένα καφέ παρέα. Θα το χαρώ Έγινε. Πολύ. Να είστε καλά, κύριε Στέφανε. Καλή συνέχεια στην όμορφη εκπομπή μας, Σοφούλα. Έτσι. Την αγάπη μας στέλνουμε στα Τρίκαλα που τόσο πολύ αγαπάμε. Ανταποδίδω, ανταποδίδω. Στα φιλιά μας. Τώρα πάμε να αλλάξουμε θέμα. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τη γρήπη, το αντιγρυπτικό εμβόλιο. Και αμέσως μετά, λίγο επειδή είμαστε και πρώτων πληρωμών, πολλών πληρωμών και επιδομάτων, να τα δούμε όλα αυτά αμέσως μετά, αφού βλέπουμε και πολύ ωραία εικόνα από το περτούλι που μας ταξιδεύει ο Μιχάλης Χειμωνίδης προς το παρόν αντιγρυπτικό εμβόλιο. Από σήμερα, 19 Δεκεμβρίου, ξεκινά ο εμβολιασμός κατά της γρήπης στα φαρμακεία χωρίς ιατρική συνταγή για κάποιες κατηγορίες του πληθυσμού, όπως έχει ανακοινώσει το Υπουργείο Υγείας. Με εγκύκλιο του συγκεκριμένα το Υπουργείο, ανακοίνωσε τις κατηγορίες του πληθυσμού που θα μπορούν να εμβολιάζονται από σήμερα αντί της γρήπης δωρεάν και χωρίς ιατρική συνταγή στα φαρμακεία. Συγκεκριμένα με τη σχετική εγκύκλιο, οι παρακάτω κατηγορίες ενήλικου πληθυσμού είναι άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω και ενήλικες που κατά δήλωσή τους πληρούν έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω επιβαρυντικούς παράγοντες ή χρόνια νοσήματα. Χρόνια νοσήματα αναπνευστικού όπως άσθημα, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, χρόνια καρδιακά νοσήματα, ανοσοκαταστολή, κληρονομική ή επίκτητη, μεταμόσχευση οργάνων και μεταμόσχευση μυελού των οστών, δρεπανοκυταρική ανεμία, σακχαρώδη διαβήτη, άλλο χρόνιο μεταβολικό νόσημα, χρόνια νεφροπάθεια, χρόνια σπαθήσεις ύπατος, νευρολογικά νευρομυϊκά νοσήματα. Σύνδρομο Down, έγκυες γυναίκες ανεξαρτήτως ηλικίας κύησης, λεχοίδες και θυλάζουσες, άτομα με νοσογόνο παχυσαρκία. Άτομα που βρίσκονται σε στενή επαφή με παιδιά μικρότερα των 6 μηνών ή φροντίζουν ή διαβίουν με άτομα με υποκείμενο νόσημα που αυξάνει τον κίνδυνο επιπλοκών της γρήπης. Κλειστοί πληθυσμοί όπως προσωπικό και εσωτερικοί σπουδαστές, νεοσύλλεκτοι, ιδρύματα χρονιών πασχόντων και μονάδες φιλοξενίας ηλικιωμένων, καταστήματα κράτησης, εργαζόμενοι σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας και σε κέντρα διαμονής προσφύγων μεταναστών, άστεγοι. Επίσης, κτηνιατροί, πτηνοτρόφοι, χειροτρόφοι, εκτροφείς, σφαγείς και γενικά άτομα που έρχονται σε συστηματική επαφή με πτηνά ή χείρους, οι οποίες αποτελούν ομάδες αυξημένου κινδύνου. Να τονιστεί στους πολίτες ότι τώρα είναι η κατάλληλη περίοδο, περισσότερο από ποτέ, στο να κάνουν άμεσα στα φαρμακεία το εμβόλιο της γρήπης, μόνο μέσω της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, μόνο μέσω του εγγράφου του ηλεκτρονικού που θα ορίσει ο θεράπων ιατρός για την κάθε ξεχωριστή περίπτωση του ασθενούς. Και που βέβαια αυτή ακριβώς η πράξη, η ιατρική, θα καταγραφεί μέσω της εκτέλεσης των συνταγών μας στο Μητρό Εμβολιασμού, Εθνικού Εμβολιασμού. Τώρα, λοιπόν, να πάμε στις τηλεφωνικές μας γραμμές, γιατί αναζητώ έτσι και κάποιες απαντήσεις από πολλά ερωτήματα που έχετε. Να πούμε ότι αύριο, 21 του μήνα, μπαίνει το τσεκ ή αλλιώς το υπόλοιπο της ενιαίας ενίσχυσης. Θα δούμε και το My Thermacy και το επίδομα φτώχειας. Προς το παρόν, πάμε στα τηλεφωνά μας. Καλημέρα σας. Καλημέρα, Σοφία. Καλημέρα, τι κάνετε? Καλά, μια χαρά. Χαίρομαι. Χτες είχαμε στον Άγιο Νικόλαο η χοροδία του Δίου, είχαν τραγούδια χριστουγεννιάτικα, ήταν και η Παρασκευούλα παρόν εκεί. Είπαν κάποια τραγούδια, μετά πήγαμε Μπράβο. Στη Φάτνη, εκεί πέρα κοίτα τα προβατάκια, εκεί τα αρνάκια και βγάλουν. Βγάνει και κάτι φωτογραφίες στο Facebook, δεν ξέρω αν τα είδες. Ναι, βεβαίως και είδαμε τη Φάτνη εκεί, όλα τα βλέπω εγώ. Δεν μου ξεφεύγει όλα. Τίποτα. Ναι, μισό λεπτό να σου δώσω να πει να μου δώσει την Παρασκευή, βεβαίως. Καλημέρα, Σοφούλα. Καλημέρα, τι κάνετε? Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Πόσο όμορφη ήσασταν εκεί στη Φάτνη χθες. Καλή χρονιά. Να είστε καλά, με υγεία, με υγεία. Εχθές το απόγευμα πέρασα τέλεια. Τα είδα εγώ. Τα είδε. Τραβήξα τα φωτογραφία. Όλα τα βλέπω, όλα τα βλέπω. Και ακούω καλά και βλέπω πολλά. Αχ, μου ήταν πάρα πολύ ωραία. Τραγούδησε με τη χοροδία του Οδύρου. Μπράβο, μπράβο, κυρία Παρασκευή. Ναι, τι ωραίες, χαρούμενες, παιδικές φωνές.
Εξαίρεση στην πλατεία, στον Άγιο Νικόλαο. Αυτά δεν είναι τα ωραία όμως. Αυτά ήταν δεν είναι πάρα τα ωραία. Πολύ ωραία, πραγματικά δηλαδή. Σε βάζει και στο κλίμα των γιορτών και εμείς που σας ακούμε, σας απολαμβάνουμε. Αυτά έχουμε ανάγκη, μην νομίζετε, τέτοια έχουμε ανάγκη εμείς. Δεν μου λέτε, έχετε και... Άκουσα ναι. που λέγατε με τον κύριο Στέφανο να βρεθείτε και να πάτε για καφέ. Ναι. Και τώρα γυρίζω εγώ και σου λέω, καλέ εμένα δεν με θέλετε. Σας θέλω 10 φορές, όχι μία. Αύριο θα μαζευτούμε να πάμε στο Χάνι όλοι εδώ η παρέα του Άστρα. Σοφούλα, εσείς να πίνετε καφέ και εγώ να σας τραγουδάω. Καλά, υπάρχει τίποτε καλύτερο τώρα, τι του συζητάτε. Εγώ αυτή τη φωνή την αγαπώ παρακάτω. Το καλοκαίρι, λέτε να είμαστε καλά. Να έχουμε υγεία, βέβαια. Να βρεθούμε όλοι μαζί στα Χάνια. Αυτό το έχω στο μυαλό μου χρόνια τώρα. Πραγματικά πώς θα γίνει να το συντονίσουμε. Το λέει η Βάνα, χρόνια το λέει η Βάνα. Άντε λέει να βάλουμε ένα πούλμα να πάμε. Ναι, πραγματικά ναι, αξίζει τον κόπο. Εκεί την εκπομπή. Έτσι πρέπει να το κάνουμε. Πρέπει να το συντονίσουμε. Εμείς ας πούμε και φέτος το 23 να είναι η χρονιά μας. Να κλείνει η σεζόν. Έτσι. Δεν μου λέτε, έχετε κέφι να πούμε κάλαντα, να πούμε κάτι. Ναι, να πούμε. Ή σας έπιασα προετοίμαστε, άμα θέλετε, αλλιώς άλλη μέρα. Να πούμε, ναι. Ό,τι έχετε κέφι εσείς. Δόξα εν είτε, εγεννηθεί ο Χριστός, άπειρος για να σωθείτε, έγινε μικρός. Γύρω σκορπίσε έρμια απ' τη λάμψη του και έτσισε μες στα συντρίμια δήμα του ουρανού. Όλοι τροτής μας, όλων ο δημιουργός, θέλησε ανάμεσό μας να είναι ταπεινός. Ναι, αυτός που μας έδωσε όλα τα αγαθά, στον εαυτό του δεν εδόρισε ούτε τα πιο κοινά. Πως και τραγούδια, όλα δόξα και χαρά, ψάλλουν όλα τα αγγελούδια, αλληλούια. Ναι, Σοφούλα μου. Τι ωραία, τι ωραία. Χθες μάθαινα κάλαντα στην Κατερινούλα. Ναι, πια. Έπιανε τα τελευταία της καταλήξεις. Έπιανε, ψυχή μου. Αλλά ήταν πολύ ωραία. Την τελευταία λέξη έπιανε. Την τελευταία συλλαβή. Ναι, ναι, είχε πολύ πλάκα, πάρα πολύ πλάκα. Έπιανε να τραβήξω βίντεο, δηλαδή ήταν... Και όταν καλή να ναι, ναι, τα πάντα της τα βάλαμε όλα τα χριστουγεννιάτικα να τα ακούει, να μπαίνει και στο κλίμα. Ναι, για να μπει στο πνεύμα, ε. Να μπει στο πνεύμα, της πήραμε και ένα τηγωνάκι εκεί πέρα και γίνεται χαμός. Ναι, Σοφούλα μου. Έτσι πρέπει τα παιδιά πρέπει να τα βάζουμε στα χριστουγεννιάτικα έθιμά μας. Να χαίρετε την οικογένειά σου. Να είστε καλά. Και όλο τον κόσμο, και σε όλο τον κόσμο χρόνια πολλά. Υγεία, καλή χρονιά. Επίσης με υγεία. Ευτυχισμένα. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα φιλιά και την αγάπη μας, κυρία Παρασκευή. Θα τα ξαναπούμε εμείς. Ωραία, είναι τη φωνή μαγείας και τη μαγεία είναι αυτή η γυναίκα. Κάθε φορά που την ακούμε καθυλώνει πραγματικά και όλους τους τηλεθεατές φυσικά. Πάμε σε διαφημίσεις να δούμε τι γίνεται με την αγορά. Εορταστικό ωράριο αυτή την εβδομάδα σε όλες τις αγορές της Θεσσαλίας. Πρωί, απόγευμα, ανοιχτή αγορά. Και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να κάνουμε μια βόλτα, να κάνουμε και τα ψώνια μας για τις γιορτές. Πάμε να δούμε λοιπόν το ρεπορτάζ. Αυξημένη κίνηση και στην εμπορική αγορά. Κατακλείστηκε από κόσμο την Κυριακή εμπορική αγορά του Βόλου, με τους καταναλωτές να εκμεταλλεύονται την τελευταία Κυριακή πριν από τα Χριστούγεννα για να κάνουν αγορές. Από σήμερα Δευτέρα, πάντως, τα εμπορικά καταστήματα θα είναι ανοιχτά πρωί και απόγευμα καθημερινά για την περίοδο των εορτών μέχρι και την Πρωτοχρονιά, σύμφωνα με το ωράριο που προτάθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου Βόλου για τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Στην ουσία, σήμερα ξεκινάει το εορταστικό ωράριο, καθώς τα καταστήματα η μέρα Δευτέρα θα είναι ανοιχτά και το πρωί και το απόγευμα, όπως και για τις επόμενες δύο εβδομάδες. Είναι μια σημαντική περίοδος για τα εμπορικά καταστήματα που χαρακτηρίζεται ως η κορυφαία εμπορική περίοδος του χρόνου.
Τα καταστήματα είναι έτοιμα να υποδεχτούν το καταναλωτικό κοινό, έχοντας και επάρκειες στα προϊόντα και πολύ χαμηλές τιμές. Οπότε υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις ώστε να πάμε αρκετά καλά. Και αν συνυπολογίσουμε το ότι φέτος λειτουργούμε μετά από 2 χρόνια χωρίς κανέναν περιορισμό όσον αφορά την πανδημία. Βέβαια, μας ταλαιπωρεί λίγο το θέμα της ενέργειας, ταλαιπωρεί τα νοικοκυριά, το κόστος. Αλλά όμως παρόλα αυτά υπάρχουν οι προϋποθέσεις γενικότερα για να πάμε αρκετά καλά. Και καλούμε για ακόμα μια χρονιά το καταναλωτικό κοινό να στηρίξει τις τοπικές επιχειρήσεις τους, ώστε τα χρήματα να μείνουν στον τόπο μας. Γενικότερα ποντάρουμε πολλά σε συγκεκριμένη περίοδο. Τις επόμενες ημέρες θα καταβληθεί και το δώρο στον ιδιωτικό τομέα, όπως και διάφορα επιδόματα. Οπότε αναμένουμε κορύφωση γενικότερα της κίνησης στις επόμενες ημέρες. Είμαστε αρκετά αισιόδοξοι ότι παρόλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και τις υποχρεώσεις που έχουν συσσωρευτεί, θα υπάρξει κινητικότητα στην αγορά. Το έχουμε περισσότερη ανάγκη από ποτέ, τόσο εμείς όσο και οι καταναλωτές. Είναι και θέμα ψυχολογίας και γενικότερα υπάρχουν οι προϋποθέσεις ώστε να πάμε αρκετά καλά. Το ζητούμενο πάντως, σύμφωνα και με τα μέλη του Εμπορικού Συλλόγου Βόλου και δι' τον πρόεδρο κύριο Οντόπουλο, είναι η πολιτεία να ενισχύσει τα προβλήματα των εμπόρων και να δώσει ανάσες στο επιχειρήν που περνά δύσκολα τα τελευταία χρόνια. Αυτά λοιπόν τα θέματα την αγορά. Είπαμε ορταστικό ωράριο, κάνουμε τα ψώνια μας. Θα είναι το φετινό και ορτινό τραπέζι πιο αυξημένο φέτος. Ωστόσο, θα πάρουμε λιγότερες ποσότητες, θα κάνουμε τα κουμάντα μας. Γιατί ο Έλληνας θέλει να περάσει ωραία. Θέλει είτε βγει έξω, είτε μείνει στο σπίτι. Θέλει να είναι με ανθρώπους κυρίως που αγαπά. Νομίζω ότι αυτό είναι και το πιο σημαντικό. Από τα Χάνια του Πηλίου, με -5 βαθμούς Κελσίου και χιονάκι, πάμε σε διαφημίσεις. Επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά από τη ζέστη όμως του στούντιου. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή στην πρωινή ατζέντα με ωραίες εικόνες. Καλημέρα στον κύριο Αχιλέα, την αγάπη μου στέλνω. Και του φτιάχνουμε λέει και το κέφι εδώ που δείχνουμε ωραίες εικόνες και πολύ χαίρομαι γι' αυτό. Τώρα, έχουμε ένα υπέροχο μπαζάρ. Θέλω οπωσδήποτε να δείξω το ρεπορτάζ που ακολουθεί. Γιατί πήρε παράταση λόγω μεγάλης επιτυχίας. Όταν λοιπόν η πνευμαλογική κλινική, τι έγινε εδώ, πέταξε το κέρατο λοιπόν για να μπορέσει να βοηθήσει και να στηρίξει το γυροκομείο, το δημοτικό γυροκομείο της πόλης και όλοι γινόμαστε μια αγκαλιά και στηρίζουμε και βοηθάμε αυτή την πρωτοβουλία. Ένα μπαζάρ που γίνεται επί της Κουμουνδούρου 4 στη Λάρισα και στον πεζόδρομο, σε ένα ισόγειο κατάστημα. Ας κάνουμε μια βόλτα, έχει πολύ ωραία πράγματα. Να αγοράσουμε αλλά ταυτόχρονα να στηρίξουμε και το δημοτικό γυροκομείο. Πολλές περισσότερες λεπτομέρειες μας λέει ο διευθυντής της πνευμολογικής κλινικής και ο δικός μας γιατρός, ο κ. Γουργουλιάνης, που είχαν και την ιδέα εκεί στην πνευμολογική κλινική με αυτόν τον τρόπο να στηρίξουν και να βοηθήσουν το Δημοτικό Γυροκομείο. Πάμε να δούμε λοιπόν το σχετικό ρεπορτάζ. Παράταση μέχρι και την ερχόμενη Τετάρτη δόθηκε λόγω της μεγάλης επιτυχίας που σημείωσε το Χριστουγεννιάτικο Μπάζαρ Αγάπης που διοργανώνει η Πνευμονολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου για την ενίσχυση του Δημοτικού Γυροκομείου της πόλης. Μια ωραία πρωτοβουλία που ξεκίνησε από τους γιατρούς της Πνευμονολογικής Κλινικής, από την κυρία Δανίλη και την κυρία Καρίτση και αγκαλιάστηκε από το γυροκομείο, από την κυρία Ζιαζιά, ήταν τα ρούχα που δεν φοράμε και έχουμε πολλά ρούχα που δεν φοράμε, να τα δώσουμε αφού τα συντηρήσουμε πρώτα για καλό σκοπό και τα χρήματα αυτά να πάνε για τις ανάγκες του γυροκομείου. Αυτό έγινε δεκτό με μεγάλο ενθουσιασμό από όλους και πρέπει να σας πω και είναι μια ευκαιρία τώρα να ευχαριστήσω και όσους δεν είναι στην πνευμονολογική κλινική, αλλά όταν το μάθανε, και σας ευχαριστώ και εσάς, φέραν τα ρούχα τους σε καλή κατάσταση, αφόρετα τα περισσότερα, στο κατάστημα αυτό που βρίσκεται στην Κουμουνδούρου 4 και πρέπει να σας πω ότι μέχρι τώρα έχει μαζευτεί ένα σημαντικό ποσό που νομίζω θα καλύψει μερικές ανάγκες που από ό,τι κατάλαβα θα δοθούν στη θέρμανση για το γυροκομείο. Επειδή λοιπόν υπάρχουν αρκετά ρούχα και επειδή υπάρχει ακόμα διάθεση προσφοράς, ήταν να λήξει χθες αυτό το μπαζάρ, θα συνεχιστεί μέχρι την Τετάρτη στις 6 ώρα. Άρα μπορούν όσοι θέλουν να προσέλθουν και θα σας έλεγα ότι για μας ήταν μια πολύ μεγάλη εμπειρία και μια ιδέα ότι αυτό το ίδιο θα μπορούσε να συνεχιστεί και την επόμενη χρονιά και με κάθε άλλη ευκαιρία. Είναι χαρά να δίνεις και να συμβάλλεις με τον τρόπο για τους ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Η διάθεση των προϊόντων γίνεται στον ισόγειο χώρο επί της οδού Κουμουνδούρου 4 στη Λάρισα. Το
τον έχουν φτιάξει και ωραία έτσι τον χώρο. Σε προδιαθέτει να πας, να ψωνίσεις, αλλά να στηρίξεις παράλληλα και το γυροκομείο. Ακόμη ένα μπαζάρ θα δούμε, ένα χριστουγεννιάτικο μπαζάρ, αυτή τη φορά από την αστυνομία. Η αστυνομία που το λέω συνεχώς. Βγάζει τη στολή κατά μία έννοια και έρχεται πιο κοντά στους πολίτες με διάφορες εκδηλώσεις, με διάφορα μπαζάρ όπως αυτό που θα παρακολουθήσουμε τώρα. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς φορείς και όχι μόνον βοηθούν με κάθε τρόπο στους ανθρώπους μας που έχουν ανάγκη. Χριστουγεννιάτικο μπαζάρ με δημιουργίες αστυνομικών, τα έσοδα από το οποίο θα διατεθούν σε φιλανθρωπικό ίδρυμα της περιοχής. Διοργανώθηκε σήμερα στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της Διεθνής Αστυνομίας Μαγνησίας από τις 9 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Την εκδήλωση διοργάνωσαν από κοινού η τοπική διοίκηση της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών και η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων του Νομού Μαγνησίας. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, οι συνδικαλιστικές ενώσεις υπό την αιγίδα της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μαγνησίας πραγματοποίησαν χριστουγεννιάτικο μπαζάρ με δημιουργίες των αστυνομικών, τα έσοδα των οποίων θα διατεθούν για φιλανθρωπικό σκοπό σε ιδρύματα της περιοχής μας. Η ελληνική αστυνομία στηρίζει ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Σήμερα, μαζί με σε συνεργασία με την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων και υπό την αδογή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μαγνησίας, διοργανώνουμε τον μπαζάρ αυτό που βλέπετε με δημιουργίες αστυνομικών. Έχουν αφιερώσει τον χρόνο τους, το κόστος για τις κατασκευές τους και προσφέρουν και με όλη την αγάπη τους. Έχουν δημιουργήσει κάποια πράγματα, αντικείμενα, τα οποία τα προσφέρουν, τα αγοράζουν άλλοι συνάδελφοι και το χρηματικό ποσό που συγκεντρώνεται τα δίνουμε σε κάποιο φιλανθρωπικό ίδρυμα της περιοχής μας. Ευχόμαστε σε όλους χρόνια πολλά, υγεία, προσοχή στον δρόμο, λόγω της δουλειάς μας ιδιαίτερη προσοχή, αγάπη για τον συνάνθρωπο και αν γνωρίζουν ανθρώπους που χρειάζονται την ανάγκη να μην διστάζουν να τους βοηθήσουν. Υπέροχο πραγματικά μπαζάρ, υπέροχες εκδηλώσεις, ωραία πράγματα συμβαίνουν, περτούλι βλέπουμε εμείς, πόσο όμορφες εικόνες. Αυτό το δάσος, αυτή η ομορφιά έτσι στα βουνά εδώ της Θεσσαλίας είναι ανεπανάληπτη. Με αυτήν όμως την όμορφη εικόνα πάμε στις τελευταίες διαφημίσεις για σήμερα. Επανερχόμαστε μαζί να κλείσουμε και αυτή την πρωινή ατζέντα, αφού δώσουμε και τις πληρωμές φυσικά, γιατί έχουμε τσεκ, έχουμε μάη θέρμανση, έχουμε επίδομα φτώχεια, τα πάντα στο κλείσιμο της εκπομπής εδώ λίγα λεπτά υπομονή. Εδώ είμαστε λοιπόν, να επιστροφή στην πρωινή ατζέντα για να κλείσουμε μαζί και αυτή την εκπομπή, γιορτινή εβδομάδα, όσο μπορούμε και με τα ρεπορτάζ, με τα τραγούδια μας, να αλλάξει η διάθεσή μας με τις ωραίες εικόνες live που μας δείχνει ο Μιχάλης Χειμωνίδης. Μέχρι και την Παρασκευή εδώ θα είμαστε καθημερινά, θα βλέπουμε όλο και πιο γιορτινά, πιο ωραία ρεπορτάζ. Αν καταφέρω σήμερα να κάνω ένα ρεπορτάζ, διότι τρεις ημέρες, δηλαδή σήμερα είναι Τρίτη, άρα από αύριο, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, όχι μάλλον είναι και το Σάββατο. Νομίζω Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο, τρεις ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα και πριν από την Πρωτοχρονιά, υπέροχες εκδηλώσεις στο κέντρο της Λάρισας, εμπορικός σύλλογος, περιφέρεια, δήμος, φορείς, η εστίαση δίνουν δυναμικό παρόν με έξι σημεία της πόλης, στο κέντρο της πόλης, με μουσική, με DJ, με πάρα πολλές εκπλήξεις, με πάρα πολλά δώρα, ωραίες εικόνες, θα ανοίξει η καρδιά μας. Τώρα, Μάη Θέρμανση, 21 του μήνα, αύριο. Τσεκ, αύριο. Επίδομα φτώχειας, αύριο. Μάλλον από σήμερα το απόγευμα θα φανούν στις εφαρμογές που έχουν στα κινητά ή στα ATM από αύριο στα γκισέ των τραπεζών. Άρα καταλαβαίνετε λοιπόν ότι από σήμερα και αύριο είναι μια ημέρα πολλών πολλών πληρωμών. Τέλη κυκλοφορίας, παράταση, υπήρχε σαν σκέψη, όπως είχε πει και ο Σταϊκούρας, ανακοινώθηκε και επίσημα χθες, άρα και τον Φεβρουάριο. Δύο μήνες παράταση για τέλη κυκλοφορίας. Αν έχετε να πληρώσετε κάτι άλλο τώρα, το αφήνετε. Έχουμε δύο μήνες περιθώριο. Το κάναν αυτό έτσι για να δώσουν μια ανάσα σε κόσμο που έχει ανάγκη να πληρώσει άλλες υποχρεώσεις και να αφήσει λίγο πιο πίσω τα τέλη κυκλοφορίας. Μείον 5 βαθμούς στα Χάλια του Πηλίου. Αύριο θα είμαστε εδώ στις 8.30 ακριβώς, σε όλη η παρέα, όλη η ομάδα, η υπέροχη ομάδα μου εδώ στον Άστρα, για να πούμε τα νέα της ημέρας και όχι μόνον. Πάμε να κλείσουμε και σήμερα και να νεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 8.30 ακριβώς. Καλημέρα, καλή χειμωνιάτικη, χριστουγεννιάτικη ημέρα να περάσουμε. Καλημέρα, καλή δύναμη σε όλους.